Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Γουσού Αργυρούπολης, με τον Αθηναϊκό να επικρατεί με 3-0. Έχω αριστερά μου τον, όπως κοιτάμε, τον γενικό αρχηγό του Γουσού Αργυρούπολης, τον Κώστα Σιμάκη, και δεξιά μου τον άμεσο συνεργάτη του προπονητή του Αθηναϊκού, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, τον Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο. Ξεκινήσουμε με το φιλοξενούμενο, με τον Κώστα Σιμάκη. Κώστα, τι δεν πήγε καλά σήμερα, νομίζω βαριά ήταν για εσάς με 3-0. Βαριά ήταν, Κώστα, για μας. Το παιχνίδι ξεκίνησε άσχημα για μας. Δεχτήκαμε ένα γκολ με το συνήθιο τρόπο που παίζει ο Αθηναϊκός, δηλαδή με άμεσο παιχνίδι μπροστά, κάτι που έπρεπε να το αποφύγουμε. Είπαμε στο ημίχρονο να ξαναπούμε στο παιχνίδι, είχαμε στο πρώτο πεντάλεπτο δοκάρι. Φάγαμε μετά άλλα δύο γκολ αποστημένες φάσεις από καλές μεν εκτελέσεις, αλλά λάθη της αμυντικής γραμμής. Δεν μπήκαμε ξανά στο παιχνίδι με ένα τέταρτο στο 2-0 και μετά το σκορ διαμορφώθηκε στο 3-0. Να δώσω χαρακτήρα στον Αθηναϊκό. Όσες ευκαιρίες έφερε στην περιοχή μας, τις έκανε γκολ. Εμείς δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Βάζουμε το κεφάλι κάτω. Θα δουλέψουμε όλη τη βδομάδα να ανατρέψουμε την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Αντίθετα για εσάς, coach, όλα πήγαν καλά σήμερα. Προηγηθήκατε και νωρίς στο σκορ. Οπότε δεν ξέρω τι καλύτερο θα μπορούσατε να κάνετε σήμερα. Ναι, σίγουρα πήγαν αρκετά καλά τα πράγματα σε αντίθεση με άλλες φορές, με άλλα παιχνίδια. Πάλι είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε γκολ. Σήμερα κάναμε τα γκολ. Μπορούσαμε να κάνουμε ίσως μία ακόμα δύο φάσεις γκολ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Αργυρούπολη, να τους ευχηθώ καλή συνέχεια. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα που με μία νίκη ξαφνικά βρίσκεσαι στην κορυφή, στην τετράδα να πρωταγωνιστείς. Με μία ήττα πας να σώσεις την κατηγορία. Έχει μια ιδιαιτερότητα το πρωτάθλημα, το γνωρίζουμε όλοι. Εμείς πρέπει να είμαστε σοβαροί και να αποτελεσματικοί στα παιχνίδια. Σήμερα ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δεκτικοί. Και σήμερα βγήκε. Άλλες φορές δεν βγαίνει. Είναι κάτι που μας στεναχωρεί, που μπορεί να φέρει γκρίνια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι οι ομάδες, έτσι είναι το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε και ελπίζουμε να πάμε εκεί που ανήκει ο Αθηναϊκός, δηλαδή να είμαστε πρωταγωνιστές. Ωραία, ακολουθήσουμε και μια-δυο ερωτήσεις. Coach, πάντως στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε πολλά πράγματα από την ομάδα σου. Είδαμε πολλές φάσεις, είδαμε δύο γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε βέβαια τον γκολ, προηγηθήκατε, βγάλατε πάλι μια-δυο ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι στο δεύτερο ήταν το σημείο, και ειδικά μετά το μέση του δεύτερου ημιχρόνου, που πραγματικά ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Τι άλλαξε λοιπόν και ανέβασε και απόδοση η ομάδα στο δεύτερο ημιχρόνο σχέση με το πρώτο? Τα πράγματα είναι απλά, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Ο Αθηναϊκός προηγήθηκε 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, στις αρχές, είχε μια καλή φάση, ένα δοκάρι η ομάδα της Αργυρούπολης. Βέβαια, είχαμε και εμείς μια φάση στο δεύτερο δοκάρι, χάσαμε ένα πλάσε. Εν πάση περιπτώσει, αναγκαστικά η Αργυρούπολη έπρεπε να βγει για να πρεσάρει, να δημιουργήσει. Βρήκαμε τους χώρους μας, όπως είπε και ο coach, παίξαμε ένα άμεσο παιχνίδι. Βρήκαμε τους χώρους μας, βρήκαμε τα πατήματά μας. Είχαμε πολύ καλά ποσοστά στα τελειώματά μας. Αυτό ήταν όλο, δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Μετά έφυγε το άγχος, μετά το 2-0, η ομάδα μπόρεσε να ανοίξουν τα πόδια των παιχτών, να ανοίξει το παιχνίδι και πήγε το σκορ εκεί που πήγε. Δεν θεωρώ ότι, ότι κάναμε κάτι άλλο μαγικό. Τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή ανταπεξήλθαν πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ καλά ποδοσφαιριστές. Το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό είναι όλο. Σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο έτσι για οποιαδήποτε ομάδα να παίζει και σε ουδέτερο όπως σήμερα. Σας επηρέασε καθόλου αυτό στην αρχή του παιχνιδιού? Σας το σκεφτήκατε καθόλου? Και αν επίσης θα θέλω να πεις και για τη συνέχεια, γιατί θα έχετε και άλλα ματς σε ουδέτερο λόγω της τιμωρίας, αν πιστεύεις ότι θα σας επηρεάσει αυτό το πράγμα καθόλου? Σίγουρα μας επηρεάζει, γιατί είναι ένα γήπεδο το οποίο το πατάμε μόνο την Κυριακή. Αυτό που το γήπεδο που παίξαμε σήμερα μπορεί να είναι κάποιο άλλο την επόμενη φορά που θα είμαστε γηπεδούχοι. Περιμένουμε να τελειώσει αυτή η τιμωρία γρήγορα και η τιμωρία του προπονητή μας, γιατί εντάξει, είναι διαφορετικό ο προπονητής να είναι στην κερκίδα, διαφορετικό να είναι στον πάγκο, είναι τελείως διαφορετικό. Σίγουρα επηρεάζει την ομάδα, όμως θα έλεγα ότι παίζει ρόλο. Σίγουρα δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι μια έδρα που μπορείς να πεις ότι ο κόσμος, εντάξει, είμαστε κοντά, ήρθε ο κόσμος, τον ευχαριστούμε για αυτό. Εντάξει, ο κόσμος θα μας ακολουθεί,
και μας στηρίζει σε όποιο γήπεδο και να παίξουμε. Περιμένουμε, δυστυχώς είναι αυτή η τιμότητα. Εντάξει, θα τελειώσει και θα πάμε και στο γήπεδο μας. Οπότε για τη συνέχεια, coach κλείνοντας, τι να περιμένουμε από τον Αθηναϊκό? Ο Αθηναϊκός, το έχω πει πολλές φορές, μέσα σε εισαγωγικά, είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ρόλος που ανήκει στον Αθηναϊκό είναι πρωταγωνιστικός. Δεν έχει κάτι άλλο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Και παλεύουμε πάντα για αυτό, για να πρωταγωνιστούμε. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Να κάνουμε και δύο ερωτήσεις και στον Κώστα τον Ασημάκη. Κώστα, δεν είναι μόνο ήττα, νομίζω είναι και η εμφάνιση. Αν εξαιρέσουμε ίσως σε 10-15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, φαντάζομαι αυτό σας προβληματίζει πάνω απ' όλα, έτσι? Κώστα, όλα μας προβληματίζουν, και η εμφάνιση και το να τρως 3 γκολ. Δεν έχουμε τίποτα άλλο από το να δουλέψουμε όλη τη βδομάδα για να αλλάξουμε την εικόνα μας. Πιστεύω ότι θα την αλλάξουμε την εικόνα μας. Αυτό το πρωτάθλημα, το μίνι πρωτάθλημα, δυστυχώς κάθε απώλεια κοστίζει. Θα προσπαθήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δουλέψουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ήρθαμε να παίξουμε ουσιαστικά σε ένα ουδέτερο γήπεδο Κυριακή πρωί. Δεν ξέρω ποιος τιμωρήθηκε από τις δύο ομάδες. Χωρίς αυτό να αποτελεί ούτε μορφή για τον Αθηναϊκό, για κανένα. Το επαναλαμβάνω, δεν είναι μορφή για κανένα. Αλλά όντως δεν είμαστε καλοί. Το ποδόσφαιρο είναι λίγο άδικο, γιατί στο πρώτο μήνυμα ο Αθηναϊκός σκοράρισε χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλός. Στο δεύτερο που είμαστε λίγο καλύτερα και σκοράρισε δύο γκολ. Εντάξει, ίσως μας έχει καταλήψει λίγο η τύχη, αλλά η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς και τους ικανούς. Σήμερα δεν μας βοήθησε. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Αθηναϊκό και εμείς πιστεύω να αλλάξουμε. Να κάνουμε, δεν χρειάζεται και πολύ, χρειάζεται κανένα δύο συνεχόμενες νίκες, να πας στο πιο ψηλό σκαλοπάτι της βαθμολογίας, ώστε να πατήσεις καλύτερα στην κατηγορία. Γιατί είναι πρωτόγνωρο τώρα στις 5 Δεκάτου να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Ναι. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί 5 Δεκεμβρίου να τελειώνει ο πρώτος γύρος. Είμαστε όμως αναγκασμένοι να το παλέψουμε, να δώσουμε τα πάντα για να κρατηθεί η ομάδα στην κατηγορία. Πιστεύεις ότι λείπει? Είχαμε συνηθίσει, τώρα εγώ απ' έξω έτσι όπως κοιτάζω, ίσως να έχω και να κάνω και λάθος. Πιστεύω ότι λείπει και λίγο μαχητικότητα από την ομάδα. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Γουσού Αργυρούπολης. Τουλάχιστον όπως το κοιτάζω εδώ και χρόνια, να, τουλάχιστον ακόμα και όταν έχανε ήταν μαχητικότατος, όχι απλά μαχητικός. Μου φαίνεται ότι στα τελευταία μάτια ίσως λείπει αυτό το πράγμα. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, εσένα. Θα το δούμε και αυτό, αν λείπει η μαχητικότητα. Μην ξεχάσει το μάτι ένα χρόνο έξω. Είμαστε με τα προβλήματά μας κάθε. Αν δει δηλαδή από την περασμένη Κυριακή, δύο τρεις βασικοί παίκτες ήταν έξω, ένας έπαιξε με πρόβλημα την εβδομάδα. Έχουμε κι εμείς όπως κάθε ομάδα, αν παρακολουθήσεις, δεν έχουν την καλύτερη δυνατή δεκάδα κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή κάποιος παίκτης λείπει, κάθε Κυριακή κάποιος παίκτης τραυματίζεται. Είμαστε όμως αναγκασμένοι να μην μείνουμε σε δικαιολογίες, να μην μείνουμε σε παιχνίδια τα οποία τελειώνουν. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, όπου αναγκαστικά θα πάρουμε το παιχνίδι και θα ανακάψουμε βαθμολογικά. Τώρα για σήμερα κλείνοντας, υπήρχε κάποιο σημείο που ήταν κομβικό στο μάτς? Ήταν το γκολ που δεχτήκατε νωρίς, ήταν οι φάσεις στο τέλος του ημιχρόνου που χάσατε να ισοβαρίσετε και στο 2-0 που βγήκατε 2-1 και δεν μπορούσατε να τελειώσετε τη φάση και να ξαναμπείτε στο μάτς? Δεν ξέρω. Τα παιχνίδια σε αλφα κατηγορία που δεν είναι ντέρμπι. Είναι παιχνίδια της λεπτομέρειας. Στις λεπτομέρειες ο Αθηναϊκός πήρε άριστα, εμείς πήραμε κακό βαθμό. Δηλαδή όταν είναι στο 47 και κάνεις δοκάρι, όταν είναι στο 2-0 και το 3-0 το τρως με τον ίδιο τρόπο. Και στο 2-0 πάλι έχει ανεπανάληψη το τετράτε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, να μπει στο παιχνίδι, να πάρει λίγο την ψυχολογία. Δεν γίνεται και μοιραία χάνει το παιχνίδι. Δεν πειράζει όμως. Είμαστε μια ομάδα που δεν το βάζει ποτέ κάτω. Είμαστε μια ομάδα που αξιοπρεπέστατα και με συνεχή δουλειά θα αλλάξει την εικόνα, σας πιστεύω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στους δύο.